Η πρώτη παγκρίτη αυτοκινητοπομπή από τη μία μεριά του νησιού στην άλλη είναι γεγονός. Σημείο συνάντηση των μελών της ομάδας SOS VOAC αυτή τη φορά ήταν η Μαρίνα Ρεθύμνου. Το πρώτο ραντεβού δόθηκε στην Αγία Πελαγία για τα μέλη της Ανατολικής Κρήτης και του Ηρακλείου και από εκεί όλοι μαζί ξεκίνησαν για το Ρέθυμνο για να ενωθούν με τα μέλη της ομάδας από τη δυτική πλευρά του νησιού. Η σημερινή μας δράση, όπως έχουμε ξαναπεί στην ομάδα, απευθυνόμαστε, είναι η Παγκρίτια. Θα είναι το μήνυμα, θα το στείλουμε από το Ρέθυμνο αυτή τη φορά. 11 με 1 είναι η δράση στο Ρέθυμνο που θα κολλήσουμε αυτοκόλλητα σε όσους το επιθυμούν. 1 η ώρα θα ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή διαμαρτυρίας. Κάνουμε λίγα χιλιόμετρα, δεν έχουμε σκοπό ούτε να παρεμποδίσουμε τους διερχόμενους οδηγούς, ούτε να προκαλέσουμε κανένας είδους πρόβλημα. Είναι καθαρά διεκδίκηση ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Η δράση ξεκινάμε σε λίγο από εδώ πέρα, από την Αγία Πελαγία, 11 η ώρα εμείς. Ταυτόχρονα υπάρχει άλλη μια ομάδα από τα Χανιά, με σκοπό να συναντηθούμε όλοι στο Ρέθυμνο, να μπουν κάποια αυτοκόλλητα της ομάδας στα αυτοκίνητα που δεν έχουν και μετά να ξεκινήσουμε μια αυτοκινητοπομπή. Το αυτοκόλλητο συμβολίζει αυτό που έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να υπάρχει από άκρη σε άκρη στο ΒΟΑΚ. Συμβολίζει το διαχωριστικό που θα έπρεπε να υπάρχει για να μπορούν να σωθούν, όπως είδαμε για το τελευταίο δυστύχημα, ζωές που έχουν φύγει άδικα γιατί δεν υπάρχει η σωστή υποδομή στο ΒΟΑΚ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να αναδείξει τα προβλήματα στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ενώ μέσα από τις δράσεις της επισημαίνει διαρκώς την ανάγκη να προχωρήσουν έργα για τη βελτίωση του πολύπαθου ΒΟΑΚ, στον οποίο κάθε χρόνο χάνονται δεκάδες ζωές. Το μήνυμα της ομάδας μας είναι διπλό. Θέλουμε πρώτον να διεκδικήσουμε το αυτονόητο που είναι ένας σύγχρονος και ασφαλές αυτοκινητόδρομος με τις απαραίτητες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να κινούμαστε με ασφάλεια. Και το άλλο μήνυμα της ομάδας είναι ότι θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να οδηγούμε περισσότερη συνείδηση, να είμαστε πιο υπεύθυνοι οδηγοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύουμε τις ζωές μας και τις ζωές των ανθρώπων που γινόμαστε παράλληλα. Έγινα μέλος σε αυτή την ομάδα γιατί επιτέλους αυτός ο αριθμός των θυμάτων θα πρέπει να σταματήσει. Ήταν μια πρωτοβουλία των παιδιών, η οποία ήταν μια φωνή δική μας που κάποιοι μπήκαν μπροστά για να την ενεργοποιήσουν. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, ο κόσμος πλέον έχει ευαισθητοποιηθεί. Η όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά στους δρόμους έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και είναι πλέον επιτακτικό όλοι να ενεργοποιηθούμε. Η ομάδα SOS VOAC μέσα σε λίγους μήνες λειτουργίας αριθμεί ήδη 12.800 μέλη και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των οδηγών σε θέματα οδικής ασφάλειας, την οργάνωση δράσεων και τη διεκδίκηση υποδομών για να μπει ένα τέλος στην ανθρωποθεσία στους δρόμους της Κρήτης.